Να αλλάξουμε κλίμα. Με χτύπησε αυτοκίνητο πριν πέσω στη στάση. Υποστηρίζει μέσω του δικηγόρου του ο οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου που σκόρπισε χθες το θάνατο στη μεταμόρφωση. Η κορούλα του πάντως πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι. Ο οδηγός του αυτοκινήτου εξακολουθεί να βρίσκεται στο ΚΑΤ σε κατάσταση σοκ. Το Star αποκαλύπτει τα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς. Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν κατάλαβα πώς έγινε. Όλα γύρω μου είχαν σκοτεινιάσει. Έχω σοκαριστεί από το τροχαίο. Δεν μπορώ να θυμηθώ πως ξαφνικά βγήκα από το δρόμο και έπεσα πάνω στη στάση. Ο 44χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος εδώ στο ΚΑΤ, δεν είναι ακόμη σε θέση να καταθέσει στους αστυνομικούς για το πώς προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο. Αυτό όμως που υποστηρίζει είναι ότι κάποιο άλλο όχημα τον χτύπησε λίγο πριν καρφωθεί στη στάση του λεωφορείου. Υπήρξε εμπλοκή τρίτου αυτοκινήτου, το οποίο χτύπησε το δικό μας το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ο οδηγός του να χάσει τον έλεγχο και να βρεθεί στη στάση. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα μέχρι στιγμή στοιχεία που έχει η τροχέα, δεν προκύπτει όμως από πουθενά να εμπλέκεται άλλο αυτοκίνητο. Δεν είδαμε ούτε ίχνη τροχοπέδησης, ούτε ίχνη πλαγίες ολίσθησης. Τα παιδιά του άτυχου 73χρονου Κωνσταντίνου Ζάκα κλαίνε τον πατέρα τους. Τον έχασαν βία, ξαφνικά. Βγήκε για την καθιερωμένη του βόλτα και δεν επέστρεψε ποτέ. Κάθε πρωί για λόγους υγείας περπατούσε κανένα 2 χιλιόμετρα. Το έκανε κάθε μέρα αυτό. Ακολουθούσε πάντα 3 διαδρομές. Η μία από τις 3 δεν του βγήκε, ρε παιδιά. Δεν θα ήθελα ούτε για τον άνθρωπο που το έκανε να πω τίποτα. Τι να πω, ότι αυτός το ήθελε. Πήγε άδικα ο Μπαρμπακότσι. Σε κάθε περίπτωση διερευνάται από τις αρχές αν τα σημάδια του μοιραίου αυτοκινήτου είναι από παλαιότερο χτύπημα και έχουν βαφτεί. Ελέγχονται και τα λάστιχα του γιοταχή. Μάλιστα είναι απορίας άξιο πώς κυκλοφορούσε το όχημα με τόσο φθαρμένα λάστιχα. Μακροσκοπικά, όπως βλέπουμε, ένα ελαστικό του οχήματος είναι εντελώς φθαρμένο, ακατάλληλο και επικίνδυνο. Το αυτοκίνητο ήταν σε καλή κατάσταση. Είχε περάσει, όπως γνωρίζω, πρόσφατα και τεχνικό έλεγχο. Ο πραγματογνώμονας Παναγιώτης Μαδιάς εξετάζει το βίντεο ντοκουμέντο του Star που δείχνει το 44χρονο να περνάει από το σημείο της τραγωδίας, ώστε να εκτιμήσει την ταχύτητα με την οποία κινούνταν. Έχουμε την απόσταση, έχουμε και το χρόνο που διήγησε αυτή την απόσταση και θα προσπαθήσουμε μέσω αυτού του υπολογισμού να βρούμε κάποια ταχύτητα. Ο άνθρωπος δεν είχε πιει, μιλάμε για πρωί. Σηκώθηκε να πάει το παιδί του στο σχολείο. Μην ξεχνάτε ότι και το παιδί τραυματίστηκε και ο ίδιος και δεν θα μπορούσε με το παιδί του μέσα να τρέχει. Η 9χρονη κόρη του οδηγού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Είναι καλά στην υγεία της, αλλά σοκαρισμένη. Ενώ αυτό που ζητούσε από τους γιατρούς ήταν να φύγει για να επιστρέψει στο σχολείο της.